Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και αυτό εδώ το βίντεο είναι το πρώτο βίντεο της νέας σεζόν στο κανάλι μας που ξεκινάει τώρα το Σεπτέμβριο του 2023. Λέω νέα σεζόν επειδή τα βίντεο που ανέβαιναν τον Αύγουστο ήταν βίντεο σκοπημένα από πριν και τώρα ξεκινάμε καθημερινά τη διαδικασία δημιουργίας και αναρτήσεις νέων βίντεο. Λοιπόν, για όσους δεν το πήρατε είδηση, χθε το βράδυ, Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023, κάναμε ένα live βίντεο το οποίο υπάρχει στο κανάλι μας και μπορείτε να το δείτε με όλα τα νέα μου για τη συγγραφή του καινούριου βιβλίου και το καθεξής. Ξεκινάμε τα καινούργια βίντεο με ένα θέμα δύσκολο, με ένα θέμα λυπητερό, με ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την κοινή γνώμη ε, τις τελευταίες μέρες και υπάρχει ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και είχε την ευγενική καλοσύνη μια φίλη να μου το στείλει ε, γράφοντας μου τα εξή. Καλησπέρα κυρία Πετρίδου, βρίσκομαι για ακόμη μια φορά να αναρωτιέμαι και να σκέφτομαι το εξή θέμα. Εάν η ίδια η κοινωνία συγχωρεί τον θήτη και δίνει ελαφρυντικά δικηγόροι, γνωστοί κτλ τότε πώς περιμένουμε από έναν απλό άνθρωπο, χωρίς καμιά δύναμη, χωρίς καμία εξουσία και συγκεκριμένα το θύμα να μην κάνει το ίδιο, να μην δώσει δηλαδή και αυτό συγχώρεση. Το παρακάτω κείμενο αφορά μια ακόμα γυναικοκτονία. Και οπωσδήποτε το κείμενο το οποίο μου έχει στείλει είναι ένα κείμενο από τη δημοσιογράφο Άννα Μπιτσιάνι, το οποίο πρώτο δημοσιεύτηκε στο πρώτο θέμα, αλλά τις τελευταίες μέρες έχει αναδημοσιευτεί σε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο, σελίδες στο facebook και σε διάφορα προσωπικά προφίλ στο facebook. Ε, το πιο γνωστό προφίλ που έχω δει που αναπαρίγει αυτό το κείμενο εννοείται δίνοντας και την πηγή είναι τη Κλειό Αλεξοπούλου η οποία έχει γράψει και άλλα τα οποία μπορεί να τα δούμε στη συνέχεια η Κλειό Αλεξοπούλου από ό,τι διαβάζω δεν τη γνωρίζω την κοπέλα αλλά διαβάζω ότι είναι μία ακαδημαϊκός ένα λεπτό να σας πω γιατί έχω βρει τη σελίδα της είναι λέει διδάσκουσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών στον τομέα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και είναι και ακαδημαϊκή υπότροφος η γυναίκα αυτή φαίνεται ότι έχει κάνει πολύ καλές σπουδές, έχει σπουδάσει ε, γεωπολιτική στο Πανεπιστήμιο της Ουλτρέχτης, έχει σπουδάσει ε, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έχει σπουδάσει στο... ΕΚΠΑ, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Ήταν, λέει, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας. Ήταν υποψήφια διδάκτορας και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Wageningen University and Research. Ήταν επίσης μεταδιδακτορική σκόλαρ, σημαίνει ακαδημαϊκός, στο Πανεπιστήμιο Νόβα της Λι... Λισαβόνης, Νόβα Ντελισπόα... και τώρα είναι ε, διδάσκουσα, ακαδημαϊκή υπότροφος... στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαβάζω τις πληροφορίες της από το προφίλ της στο Facebook... Α, η οποία στις 29 Αυγούστου α, δημοσίευσε αυτό το κείμενο... στο οποίο γράφει από κάτω ότι οι πληροφορίες είναι από την Άννα Μπιτσάνη... και το πρώτο θέμα. Λοιπόν, το διαβάζω ακριβώς όπως το έχει αναρτήσει γιατί από το προφίλ της Κλαιός Αλεξοπούλου μου έχουν στείλει α, την, το κείμενο και είναι καλά να λέμε τις πηγές μας για πάνω από 20 χρόνια ο Βαγγέλης, ο γυναικοκτόνος της Όλγας, το κείμενο έχει τίτλο για τον γυναικοκτονο της Όλγας για πάνω από 20 χρόνια ο Βαγγέλης κακοποιούσε τις κοπέλες και συζύγους του και πάντοτε γλίτωνε Ω έφηβος έμπλεκε συχνά σε καυγάδες για ασήμαντου λόγους και με μικρότερους του, στου οποίου εξασκούσε τι γνώσεις του από πολεμικέ τέχνε. Τάβαζε δηλαδή πάντοτε με ανθρώπου με λιγότερη μυϊκή δύναμη από αυτόν. Δικό μου σχόλιο αυτό. Παρότι ήταν καλό στο τζούτο, οδηγήθηκε εκτό αθλήματο, σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην συναθλητών και προπονητών. Ναι, γιατί οι πολεμικές τέχνες ε, ε, ως άθλημα είναι άθλημα το οποίο έχει ηθικούς κανόνες. Δηλαδή, όταν κάποιος διδάσκεται πολεμικές τέχνες, διδάσκεται και τη φιλοσοφία η οποία διέπει αυτές τις ανατολικές πολεμικές τέχνες, η οποία φιλοσοφία έχει να κάνει με τον σεβασμό των ανθρώπων και με το να μην χρησιμοποιείς τις τεχνικές που μαθαίνεις για το άθλημα εκτός άθληματος και να κακοποιείς άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο αδύναμοι από εσένα. Πάμε τώρα να διαβάσουμε το ιστορικό αυτού του γυναικοκτόνου. και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ως ψυχολόγος, ως γυναίκα ο ως σκεπτόμενος άνθρωπος και ως συγγραφέας είμαι υπέρ της χρήσης του όρου γυναικοκτονία και του όρου γυναικοκτόνος. Γνωρίζω ότι γίνεται κάποια συζήτηση στην κοινωνία και κάποια συντηρητικά στοιχεία αντιδρούν με τη χρήση του όρου και θεωρούν ότι οι γυναικοκτονίες θα πρέπει να ονομάζονται απλώς ανθρωποκτονίες και δεν υπάρχει λόγος για τη χρήση ειδικού όρου γυναικοκτονίες και αντιπαραθέτω σε αυτό ότι δεν είναι μόνο οι άνδρες που αποπνέονται από μισογυνισμό και μπορεί να οδηγηθούν σε ανθρωποκτονία γυναικών, αλλά υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες διαπνέονται, αυτή είναι η σωστή λέξη, διαπνέονται με μισανδρισμό και μπορεί να οδηγηθούν σε πράξεις βίας ψυχικής και σωματικής εναντίον των ανδρών. Είμαι πολύ σύμφωνη με την ιδέα, την άποψη ότι υπάρχει μισανδρισμός. Έχω κάνει και ένα επεισόδιο στο podcast, στην πρώτη σεζόν του podcast, το οποίο έχει τίτλο «Μήπως επηρεάζεσαι από τον μισογενισμό και τον μισανδρισμό στη ζωή σου και δεν το αντιλαμβάνεσαι». Ο μισογενισμός είναι μια κοινωνική προκατάληψη και οι άνθρωποι οι οποίοι διαπνέονται από μισογενισμό θεωρούν ότι όλες οι γυναίκες έχουν συγκεκριμένα αρνητικά χαρακτηριστικά. Προκατάληψη είναι. Στε κοινωνικό στερεότυπο είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε στην κοινωνία ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι έτσι. Η προκατάληψη είναι αρνητικό κοινωνικό στερεότυπο για συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού. Άρα ο μισογυνισμός είναι ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος Πράξεις και ένα τρόπο συναισθημάτων, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, ε, είναι μια στάση ζωή η οποία επηρεάζει και τα συναισθήματα και τι σκέψει και τι πράξεις του ανθρώπου που έχει μισογενισμό, ούτω ώστε να θεωρεί ότι οι γυναίκε στο σύνολο δεν έχουν θετικά χαρακτηριστικά και δεν έχει αγάπη για τις γυναίκες. Και μάλιστα έχουμε εξηγήσει ότι υπάρχει και το φαινόμενο του εσωτερικευμένου μισογυνισμού, όταν κάποιες γυναίκες εσωτερικεύουμε προκαταλήψεις εναντίον του γυναικείου φύλου. Αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα για τις γυναίκες, είτε για τον εαυτό μας, είτε για άλλες γυναίκες. Υπάρχει το αντίστοιχο, αντίστοιχο φαινόμενο του μισανδρισμού, δηλαδή ένας άνθρωπος να διαπνέεται από αρνητική εικόνα για τους άνδρες, να θεωρεί ότι όλοι οι άνδρες α, ανήκουν στην ίδια κατηγορία, τσουβαλιάζει όλους τους άνδρες, ένα πολύ έτσι, γνωστό... Ε, γνωστή έκφραση η οποία αποπνέει μισανδρισμό είναι η έκφραση όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια ή όλοι οι άνδρες είναι γαϊδούρια για παράδειγμα το γαϊδούρια το χρησιμοποιούν στην Κύπρο, το γουρούνια στην Ελλάδα η οποία είναι μια μισανδρική δήλωση και διαφωνώ κάθετα με αυτήν. Και ο μισανδρισμός μπορεί επίσης να είναι και εσωτερικευμένο. Όχι μόνο να έρχεται από γυναίκες προς άνδρες, αλλά και από άνδρες προς το ίδιο τους το φύλλο. Όμω, υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες μία γυναίκα μπορεί να σκοτώσει άνδρα με εσωτερικό κίνητρο το μισανδρισμό. Είναι όμως λιγότερες από τις περιπτώσει που ένας άνδρας μπορεί να σκοτώσει μία γυναίκα με κίνητρο και δικαιολογητικό στο μυαλό του το μισογενισμό και η δική μου πρόταση είναι να καθιερωθεί και όρος ανδροχτονία. Ναι, όταν υπάρχει να ονομάζεται. Ε, και δεν είναι ε, καλή ιδέα να λέμε ότι α, επειδή υπάρχει και ο μισανδρισμός ας μην ονομάσουμε το μισογενισμό για αυτό που είναι και ας μην ονομάσουμε τη γυναικοκτονία αυτό που πραγματικά είναι ένα έγκλημα όχι πάθους όπω λανθασμένα αναφερόταν παλαιότερα και αναφέρεται ακόμη σήμερα από κάποιου, είναι ένα έγκλημα μίσου και ένα έγκλημα το οποίο δείχνει στην πράξη την έντονη κτητικότητα που έχει ο άνδρας προς τη γυναίκα, την οποία θεωρεί κατώτερη από αυτόν και την οποία θεωρεί χτήμα του. Και δεν είναι οι έννοιες μισογυνισμός και μισανδρισμός, κοινωνικές έννοιες και κοινωνικά φαινόμενα τα οποία δημιουργήθηκαν και υπάρχουν μέσα στο κενό, υπάρχουν μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία. Μπορεί η μορφή της πατριαρχίας που έχουμε σήμερα να μην είναι τόσο αυστηρή μορφή πατριαρχίας όπως ήταν πριν 50, πριν 60, πριν 100 χρόνια, Εξακολουθούμε όμως να ζούμε σε μία πατριαρχική κοινωνία που μπορεί να πλέει τα λίστια η πατριαρχία αλλά εξακολουθεί να είναι πατριαρχική και ο μισογυνισμός προκύπτει μέσα από την πατριαρχική δόμη της κοινωνίας. Γιατί για να μπορέσει η κοινωνία σε, σε στο σύνολο, σε ένα μακροκοινωνικό επίπεδο, να αποδεχθεί τέτοια στερεότυπα και προκαταλήψεις ότι όλες οι γυναίκες είναι κατώτερες, όλες οι γυναίκες είναι μπίπ, όλες οι γυναίκες είναι για να μην τις εμπιστεύεσαι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πρέπει για να, μπορέσει να τα, για να μπορέσει, μια κοινωνία να μπει στη διαδικασία του να λειτουργεί ιεραρχικά οι άνδρες από πάνω και οι γυναίκες από κάτω, επειδή αυτό σημαίνει η πατριαρχία, πρέπει να υπάρξει αυτό το κοινωνικό στερεότυπο και η κοινωνική προκατάληψη... εναντίον των πιο αδύναμων μελών της κοινωνίας. Γιατί σε μια πατριαρχία οι άνδρες έχουν περισσότερη δύναμη από τις γυναίκες. Δεν, δεν είναι τεράστιο θέμα θεωρητικό αυτό να αναπτυχθεί. Ε, στο καινούριο βιβλίο που έχω γράψει, που ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει... αναφέρομαι στο ζήτημα αυτό και αναφέρομαι έτσι, με μεγαλύτε, σε μεγαλύτερη έκταση... Όμως, ήθελα να κάνω αυτή την παρένθεση για να πω ότι είμαι υπέρ της χρήσης του όρου γυναικοκτονία και όταν αυτό συμβαίνει είμαι και επί, επίσης υπέρ της χρήσης του όρου ανδροκτονία. Γιατί δεν θα εξαλείψουμε τα επικίνδυνα φαινόμενα με το να μην τα ονομάζουμε και να τα αγνοούμε Επειδή μπορεί να συμβεί και στην αντίστοιχη περίπτωση Δηλαδή να λέμε μα γιατί να λέτε γυναικοκτονίες Αφού έχει και ανδροκτονίες ε, Αφού έχει και ανδροκτονίες να λέμε και ανδροκτονίες Όχι να σταματήσουμε να λέμε γυναικοκτονίες Πάμε πίσω Και λυπάμαι ιδιαίτερο όταν βλέπω ανθρώπους τους οποίους Κατά τα άλλα τους εκτιμώ πνευματικά Να έχουν τέτοιε απόψει εναντίον του όρου γυναικοκτονία Λοιπόν, πάμε πίσω σε αυτόν τον τύπο. Νίκη. Πρώτο του θύμα η γυναίκα του Νίκη, την οποία παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία και απέκτησε μαζί της μία κόρη. Η κόρη του έγραψε. Ντρέπομαι πολύ που αυτός ο άνθρωπος είναι πατέρας μου, ελπίζω να σαπίσει στη φυλακή. Όταν έγινε γνωστό πως είχε χτυπήσει για άλλη μία φορά τη σύντροφό του. Μετά τον πρώτο χρόνο γάμου, ο Βαγγέλης έκανε κόλαση τη ζωή της μητέρας της. Η Νίκη αντέδρασε και ζήτησε τη βοήθεια της οικογένειας της για να χωρίσει. Εκείνος προσπαθούσε με απειλές να την κάνει να επιστρέψει, να επιστρέψει αλλά μάταια. Ώσπου πέρασε στις πράξεις, έσπασε το αυτοκίνητό τη αλλά και το μαγαζί τη. Άρα το πρώτο του θύμα που γνωρίζουμε, τη μπορεί να υπάρχουν και άλλα θύματα σε σχέση του προηγουμένως που να μην γνωρίζουμε, ήταν η γυναίκα του η Νίκη. Καμία τιμωρία γι' αυτό από τον τύπο. Πάμε στο επόμενο. Η Ειρήνη. Σειρά είχε η Ειρήνη με την οποία παίχτησε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Γνωρίστηκαν το 2001 όταν εκείνο ήταν 25 χρόνων και εκείνη 20. Την έσπαγε στο ξύλο με το παραμικρό. Όμως ο γάμος κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια λόγω του φόβου που τη διακατήχε. Τη χτυπούσε, δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι. Ήταν παθολογικά ζηλιάρης και χτητικός. Αν ερχόταν κάποιος στο σπίτι του, δεν την άφηνε να βγει από το δωμάτιο. Την πραγματική διάσταση της κακοποίησης έδωσε με μαρτυρία της η ίδια η Ειρήνη, όταν μετά από δέκα χρόνια βρήκε το κουράγιο να ζητήσει να χωρίσουν και εκείνος την πέταξε έξω από το σπίτι χτυπώντας την ανελέητα. Ο Βαγγέλης είχε κρεμάσει από την πέργολα του μπαλκονιού και το σκυλί τους, το οποίο του επιτέθηκε όταν χτυπούσε τη σύζυγό του. Εδώ πέρα έχουμε ένα φαινόμενο, το οποίο το έχουμε δει και σε μία άλλη γυναικοκτονία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο πριν 1,5-2 χρόνια πότε ήταν, που η βιαιότητα, η στοχευμένη βιαιότητα του γυναικοκτώνου, δεν πάει μόνο πάνω στη γυναίκα του, που τη θεωρεί χτήμα του, αλλά πάει και πάνω στο σκυλί της οικογένειας και σε άλλες περιπτώσεις και στα παιδιά του ακόμη. Προς οποιονδήποτε αδύναμο. Και οποιονδήποτε δεν είναι άνδρας που αυτός ο συγκεκριμένος, ο οποιοσδήποτε συγκεκριμένος γυναικοκτόνος είναι σεξιστής και θεωρεί ότι ο άνδρας αξίζει περισσότερο από τη γυναίκα ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους άνδρες και οι άνδρες έχουν πάρα πολλά δικαιώματα, τόσα πολλά δικαιώματα ώστε και να σπάσουν στο ξύλο τη γυναίκα τους και να τη σκοτώσουν ακόμη. Για να μπορέσει να φτάσεις να επιτελέσεις μια πράξη Πρέπει να την έχει κανονικοποιήσει μέσα στο μυαλό σου προηγουμένω. Και για να κανονικοποιήσει μέσα στο μυαλό σου προηγουμένω ότι έχει το δικαίωμα να παραβεί τα όρια του άλλου ανθρώπου με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με ψυχολογική βία, είτε με λεκτική βία, είτε με σεξουαλική βία, είτε με σωματική βία, είτε και με την υπέρτατη σωματική βία που είναι η πρόκληση θανάτου, πρέπει μέσα στο μυαλό σου να το έχει εντάξει ότι δικαιούμαι. Είμαι ανώτερο, δικαιούμε. Ελένη Την γνώρισε όταν εκείνη ήταν 21 ετών Και αυτός πια σαραντάρης Και γνωστό στην περιοχή του την Αργυρούπολη Για τη συστηματικά κακοποιητική συμπεριφορά του 40 χρονών αυτός και αυτή 21 21 είπαμε ακόμη βρίσκεται ψυχοσυναισθηματικά στην εφηβεία η κοπέλα το 2015 ο Βαγγέλης είχε βρει μια δουλειά στο Ναύπλιο και πήρε μαζί του και την Ελένη. Εκεί σώθηκε την τελευταία στιγμή από τα χέρια του. Την έδεσε με καλώδια, τη έσβησε τσιγάρα σε χέρια και πόδια και στο τέλος την μαχαίρωσε. Παρόλα τα βασανιστήρια, η νεαρή γυναίκα κατάφερε να τρέξει μακριά από το σπίτι όπου έμεναν, βγήκε στο δρόμο και κάποιοι διερχόμενοι τη βοήθησαν να πάει στο νοσοκομείο και για πρώτη φορά στην αστυνομία. Αυτό κρύφτηκε για να αποφύγει το αυτόφορο και τα εγκλήματα του έμειναν ατιμόρυτα. Η Ελένη είχε μείνει έγκυος, επέστρεψε στην οικογένειά της και έφυγε για την Ολλανδία όπου βρισκόταν ο πατέρας της. Εκείνος την απειλούσε ότι θα της έπαιρνε το παιδί και μάλιστα επιχείρησε να πάει στην Ολλανδία. Ευτυχώς η Ελένη είχε ενημερώσει τις Ολλανδικές αρχές και ο Βαγγέλη δεν βγήκε καν από το αεροδρόμιο και πήρε το επόμενο αεροπλάνο. Μάλιστα, οι Ολλανδικέ αρχέ έδρασαν. Οι ελληνικέ αρχέ δεν το βρήκαν για το αυτόφορο και το άφησαν εκεί. Όλγα. Το πρωί τη Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022. Η γειτονιά της αναστατώθηκε από τις φωνές της, 1,5 χρόνο πριν δηλαδή. Ε. Ζητούσε βοήθεια. Τα χτυπήματα τα σε κεφάλι και πλευρά είχε μόλις τρεις μήνες σχέση μαζί του. Η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες και όταν έφτασε μαζί με το ΕΚΑΒ βρήκαν τη γυναίκα λιπόθυμη να αιμορραγεί. Ο δράστης είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί για να γλιτώσει τη σύλληψη. Μετά από τρει ημέρε, συνοδεία δικηγόρου παρουσιάστηκε στη Διεύθυνση Ασφαλεία Νοτιοανατολική Αττική, όπου ομολόγησε την πράξη του Ισχυριζόμενο όμω πω δεν ήθελε να στείλει στο νοσοκομείο τη σύντροφο του. Όχι, στο χάρο ήθελε να τη στείλει στο νοσοκομείο. Η Όλγα μετά από 1,5 χρόνο νοσηλεία δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς. Μετά την πράξη Αφού μετά τον άγριο ξυλοδαρμό τη ειδοποίησε την αδελφή του και εκείνη το ΕΚΑΒ και έτσι όπως είπε ο Ισαγγελέα, συνέβαλε στο να παραμείνει στη ζωή το θύμα. Η Όλγα γέρασε μέσα σε ένα χρόνο και είναι νεκρή τώρα γιατί κανείς δεν το σταμάτησε νωρίτερα. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας είναι μια φωτογραφία που δείχνει την Όλγα πριν και την Όλγα μετά. Μάλιστα. Λοιπόν. Κάποιος φίλος εδώ στο κανάλι έγραψε κάτω από ένα βίντεο ότι υπάρχουν και άλλες σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας και γιατί να ασχολούμαστε μόνο με την αρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Και του εξήγησα ότι δεν ασχολούμαστε εδώ στο κανάλι με την ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητα σε καμία περίπτωση. Ασχολούμαστε όμως με τον ναρκισισμό ως στυλ προσωπικότητας, τον οποίο δυστυχώς έχουν πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία μας σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός, μέσα από τις μαρτυρίες, τις οποίες κατέγραψε η δημοσιογράφος Άννα Μπιτσάνη, και δημοσιεύτηκα στο πρώτο θέμα και αναδημοσιεύτηκαν και αλλού. Ο άνθρωπο αυτός σίγουρα είχε ένα στριπροσωπικότητα... σαφώς προσωπικότητα, σαφώ όμω είχε και άλλα στοιχεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση, αλλά το να κατηγοριοποιήσουμε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο με ψυχοπάθεια, που η λέξη ψυχοπάθεια δεν είναι διάγνωση, η λέξη ψυχοπάθεια είναι χαρακτηριστικό λειτουργικότητα ενό ανθρώπου, και μαζί με τον κακοήθη ναρκισισμό και την τρίτη έννοια της σκοτεινή τριάδας που είναι ο μακιαβελισμός. Ο μακιαβελισμός είναι όρος ο οποίος έχει προκύψει από το βιβλίο του Μακιαβέλη «Ο ηγεμόν» στο οποίο περιγράφεται ένας άνθρωπος αδίσταχτος ο οποίος μετέρχεται όλα τα μέσα προκειμένου να γίνει το δικό του. Ο κακοήθης ναρκισισμός η ψυχοπάθεια και ο μακιαβελισμός είναι χαρακτηριστικά προσωπικότητα το οποίο τα συνδυάζονται, συναπαρτίζουν τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας η οποία βρίσκεται πίσω από κάθε εγκληματική πράξη. Εγκληματική πράξη προς ανθρώπους, πίσω από κάθε ανθρωποκτονία, γυναικοκτονία, ανδροκτονία και ούτω καθεξής. Στο προφίλ στο facebook της Κλειός Αλεξοπούλου διαβάζω άλλη μια ανάρτηση που γράφει στις 29 Αυγούστου Συγγνώμη που έχω κολλήσει με αυτή την περίπτωση γυναικοκτόνου ανάμεσα σε τόσους άλλους και συνεχίζω να σας μαυρίζω την καρδιά Με συγκλώνησε κάτι που είχε πει η Ειρήνη, η δεύτερη σύντροφος του που είχε επανειλημμένα κακοποιηθεί στο παρελθόν πολύ πριν γίνει και όλοι εφόσον ευσταθεί το περσινό ρεπορτάζ Λέει η Ειρήνη, με ρώτησε γιατί τα μάτια σου είναι μαύρα. Του απάντησα δεν έχουν τίποτα τα μάτια μου. Τότε εκείνος μου έριξε δύο χαστούκια, με έπιασε από το λαιμό και με οδήγησε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο πεντάχρονος γιος μας, έκλεισε την πόρτα και πήγε να φέρει και τη μικρή. Εγώ κατάλαβα τι θα ακολουθούσε και προσπάθησα να κρατήσω την πόρτα κλειστή. Έσπασε τα πόμολα και μπήκε μέσα. Αρχικά μας φαίνεται εντελώ παράλογο ένας άνθρωπος να προκαλείται από τα μαύρα μάτια της γυναίκας του και να τη ξυλοφορτώνει με αυτή την αφορμή. Τον θεωρούμε κατευθείαν παράφρονα, έτσι δεν είναι. Μπορεί και να είναι. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο εκεί. Τα μάτια μας μαυρίζουν όταν φοβόμαστε, όταν απειλούμαστε από κάτι, γιατί διαστέλλονται οι κόρες και καλύπτουν το χρώμα της ήρυδας. Και αυτό ως καθαρό αρπακτικό μυρίζει το φόβο του θυράματό του και ερεθίζεται από αυτό. Αυτό το στοιχείο ενυπάρχει και στον πυρήνα της φασιστικής βίας, όπως και του βασανισμού των ζώων. Η ειδονή του θήτη προκύπτει από τη συντριβή του εκάστοτε αδύναμου εντός αιωικών θύματος, γυναίκας, παιδιού, αλλοεθνή, αλλόδοξου, που τη δεδομένη στιγμή παρά την αδυναμία του ή ακριβώς εξαιτία αυτής, ο θήτης αντιλαμβάνεται ως τον απόλυτο αντίπαλο και μπαίνει σε survival mode. Ταυτόχρονα, εάν πρόκειται για πληγωμένο εντό αγιοκών ναρκισό, το οποίο υποτίθεται ότι έχει θυχτεί η τιμή και η υπόλοιψη, οργίζεται γι' αυτό, αλλά και αντικρίζει τον πραγματικό του εαυτό. Βιώνει μια μεγαλειώδη σύγκρουση μεταξύ αυτού που νομίζει ότι είναι, π.χ. ο ικανός Παλαιστής, ο υπεύθυνος οικογενειάρχης κλπ και αυτού που είναι τη δεδομένη στιγμή, αυτού που τα μάτια της γυναίκας του καθρεφτίζουν την ώρα που την απειλεί. Τη συνέχεια την ξέρετε, το θέμα είναι τι κάνουμε οι υπόλοιποι ως κοινωνικό σύνολο. Αν θα απλώσουμε το χέρι στο αδύναμο και εξαρτημένο μέλος μέχρι να γίνει δυνατό και ανεξάρτητο, μέχρι να μην χρειάζεται να καθρεφτίζει πια στρεβλά είδωλα. Δεν είμαι ειδικό, γράφω απλώς κάποιες σκέψεις, οι οποίες είναι εξαιρετικές οι σκέψεις που γράφει η Κλείο Αλεξοπούλου και ελπίζω να μην την ενοχλήσει που πήρα την πρωτοβουλία να τα διαβάσω από το προφίλ της, ήταν δημόσια εξίσου εξάλλου η ανάρτηση. Λοιπόν, αυτές τις μέρες επίσης υπάρχει και ένα θέμα εδώ στην Κύπρο. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ στην Κύπρο, με ρωτήσατε κάποιοι αν έχω ασχοληθεί και είπα ότι δεν ασχοληθήκα λόγω του ότι όντως ήμουνα σε διαδικασία συγγραφή και δεν έκανα τίποτε άλλο. Όμως σήμερα που γυρίζω αυτό το βίντεο που είναι Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023 πήρα τηλέφωνο κάποιους ανθρώπους που αγαπώ και χτιμώ κάποιους ανθρώπους που γνωρίζω ότι έχουν ορθό λόγο ότι είναι ορθολογιστές δηλαδή και ότι έχουν αξιακό σύστημα το οποίο εκτιμώ, ανθρωπιστές δηλαδή, και ρώτησα και έμαθα διάφορα πράγματα. Λοιπόν, αυτό που έμαθα είναι ότι ε, συνέβηκαν κάποιες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, οι οποίες ήταν επιθετικής φύσεως και ήταν οργανωμένες επιθέσεις απέναντι σε αλληλοδαπώσου. Οι οποίε συνέβηκαν σε μία μικρή κοινότητα στην Πάφο, την επαρχία από την οποία κατάγομαι. Και εγώ κατάγομαι από την πόλη τη Πάφου, στο Χλώρακα, που είναι ένα χωριό κοντά στην Πάφο. Και μου έστειλαν και είδα κάποια βιντεάκια, στα οποία δίνουν συνέντευξη ντόπκι, οι οποίοι λένε ε, για μια βραδιά, στην οποία έγινε και καλάμια διαδήλωση εναντίον των ξένων, αλλά στην ουσία ήταν μια οργανωμένη δράση α, ρατσιστικής βίας. Οργανωμένη από συγκεκριμένα σύνολα ανθρώπων οι οποίοι είναι ρατσιστές. Και επίσης έγινε και σε μια άλλη πόλη, τη Λεμεσό, μία αντίστοιχη ε, διαδήλωση και καλά με κουκουλοφόρους οι οποίοι χτύπησαν αλλοδαπούς, τους οποίους έβλεπαν αδύναμους μπροστά τους και μάλιστα έσπασαν και δύο ε, μαγαζιά, ένα περίπτερο και ένα κουρίο από τη είδα, τα οποία μαγαζιά τα είχαν ξένοι αλλοδαποί στην Κυπρό οι οποίοι για να έχουν μαγαζιά και για να πληρώνουν κοινωνικέ ασφαλίσει και για να πληρώνουν ΦΠΑ και για να πληρώνουν φόρους, σημαίνει ότι είναι άνθρωποι που εργάζονται και προσφέρουν στην κοινωνία. Χωρί να σημαίνει ότι κάποιο ο οποίο δεν εργάζεται και κάποιο ο οποίο δεν πληρώνει φόρους, ό,τι εθνοκότητα και να έχει, μπορεί να είναι ένα ημεδαπό ο οποίος να παίρνει ανεργιακό επίδομα ή να παίρνει το επίδομα εκτάκτου. Πώ το λένε, το ε ε ε είναι ένα επίδομα που δίνει η κυβέρνηση σε ευάλωτε ομάδε πληθυσμού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Χωρί να σημαίνει ότι υποτιμώ του ανθρώπου που δεν εργάζονται, αλλά επειδή η ρητορική μίσου των ανθρώπων οι οποίοι είναι ρατσιστέ και διασπείρουν τον ρατσισμό, είναι ότι έρχονται οι ξένοι και του δίνει επιδόματα η κυβέρνηση και δεν τα παίρνουμε εμεί και τα παίρνουν αυτοί κλπ. Τα δύο μαγαζιά που έσπασαν ήταν ανθρώπων οι οποίοι ε, πληρώνουν φόρου. Πληρώνουν στη χώρα μα. Όπω και να έχει, και είχα διάφορε σκέψει γύρω από του ρατσιστέ και τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενό ρατσιστή. Ο ρατσισμό σίγουρα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και μπορεί να το αντιληφθεί καλύτερα κάποιο μακροκοινωνικό επιστήμονα και μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα ένα μακροκοινωνικό επιστήμονα, όπω για παράδειγμα ένα κοινωνιολόγο ή ένα πολιτικό επιστήμονα. Ω ψυχολόγο όμω, αυτό που βλέπω ότι συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενός ρατσιστή και ανασκοπώντας και λίγο τη βιβλιογραφία είναι ότι υπάρχει ζήτημα στρεβλής αντίληψης της πραγματικότητας. Οι ρατσιστές δηλαδή αντιλαμβάνονται τη ρεαλιστική πραγματικότητα γύρω τους στρεβλά. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε μία 100%, -100 ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να φτιάξει μια πλοήγηση μέσα σε ένα χαοτικό κόσμο λειτουργεί κυρίως με προβλέψεις. Η προβλεπτική κωδικοποίηση είναι η πιο επικρατής θεωρία του εγκεφάλου αυτή τη στιγμή στις νευροεπιστήμες. Που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος μας, ο οποίος έχει ένα τεράστιο αποθηκευτικό χώρο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος υπολογίζεται ότι έχει περίπου 2,5 petabytes χώρο, τα petabytes είναι τα εκατομμύρια gigabytes. Σκεφτείτε ότι ένα υπολογιστή έχει περίπου 500 gigabytes. Άρα ο ανθρώπινο εγκέφαλο έχει 200 φορέ και πλέον περισσότερη χωρητικότητα μνήμη από έναν Uh, υπολογιστή που έχουμε στο σπίτι, όπως τον υπολογιστή πάνω στον οποίο επεξεργάζομαι αυτή τη στιγμή, ε, γράφω αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο και θα το επεξεργαστώ στη συνέχεια πρωτού το ανεβάσω στο κανάλι μου στο YouTube. Έχουμε τεράστιο αποθηκευτικό χώρο μνήμης... και εκεί στη μνήμη μας αποθηκεύονται όχι μόνο τα πράγματα που βιώσαμε, αλλά και όλα όσα έχουμε ακούσει. Ό,τι έχουμε ακούσει από την pop κουλτούρα ό,τι έχουμε ακούσει από την κοινωνία, ό,τι έχουμε ακούσει από τη θρησκεία. Και καταγράφονται στον εγκέφαλο μας τα κοινωνικά στερεότυπα, που κοινωνικά στερεότυπα σημαίνει στερεοτυπικές απόψεις που έχει κοινωνία για ομάδες της κοινωνίας. Του στυλ όλοι οι ξένοι είναι έτσι, όλες οι γυναίκες είναι έτσι, όλοι οι άνδρες είναι έτσι, όλοι οι ομοφιλόφιλοι είναι έτσι, όλοι... για οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, στερεότυπα. Τα στερεότυπα δεν είναι αντιπροσωπευτικά, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε μια οποιαδήποτε κοινωνική κατηγορία το ίδιο Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε μια οικογένεια των τριών ατόμων το ίδιο Πόσο μάλλον οι άνθρωποι που ανήκουν σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες δεν είναι το ίδιο Στερεοτυπικότητα σημαίνει να το τσουβαλιάζουμε και να βάζουμε όλους τους ανθρώπους μαζί και να λέμε είσαι άντρα σημαίνει σε αυτό, είσαι γυναίκα σημαίνει σε αυτό, είσαι μετανάστη σημαίνει αυτό, είσαι αλλοεθνή σημαίνει σε αυτό, είσαι, είσαι αλλόδοξο σημαίνει σε αυτό. Στον εγκέφαλο μα καταγράφονται τα κοινωνικά στερεότυπα, καταγράφονται οι κοινωνικέ προκαταλήψει, που ξαναλέω προκατάληψη είναι να έχει μια αρνητική στάση για μια ομάδα του πληθυσμού, να είσαι αρνητικά προειδεασμένο Δηλαδή το στερεότυπο που έχεις για αυτή την ομάδα να είναι αρνητικό στερεότυπο. Γιατί για παράδειγμα ένα στερεότυπο το οποίο κυκλοφορεί είναι ότι όλοι οι όμορφοι άνθρωποι είναι και καλοί άνθρωποι. Το οποίο δεν ισχύει. Δεν ισχύει ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εξωτερική εμφάνιση η οποία είναι ανάλογη των συμβατικών προτύπων ομορφιάς της κοινωνίας ότι έχουν και καλοσύνη. Ούτε επίση σημαίνει ότι το άλλο το στερεότυπο, ότι όλοι οι παχουλοί άνθρωποι είναι καλοσυνάτη. Ούτε αυτό ισχύει και σα μιλάει μια παχουλή. Δεν είναι όλοι, όλοι οι παχουλοί άνθρωποι καλοσυνάτη. Εκείνο είναι στερεότυπο. Δεν, θα, δεν μπορεί να το πει προκατάληψη με την έννοια του ότι αποδίδει θετικά χαρακτηριστικά σε αυτού που ομαδοποιεί. Αλλά προκατάληψη είναι όταν πιστεύουμε ένα στερεότυπο το οποίο αποδίδει αρνητικά χαρακτηριστικά σε αυτούς που ομαδοποιούν και επίσης προκαλεί μίσος προς αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί γίνεται ένας άνθρωπος ρατσιστής. Ένας άνθρωπος γίνεται ρατσιστής επειδή είναι βλάκας. Ναι, όπως το ακούσατε, επειδή είναι βλάκας. Επειδή έχει εξαιρετικά χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη, για την οποία μιλήσαμε εκτεταμένα στο έκτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του podcast μου, που μπορείτε να το βρείτε και εδώ στο κανάλι μου στο YouTube και όπου ακούτε podcast, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια δεξιότητα η οποία καλλιεργείται. Και η συναισθηματική νοημοσύνη βοηθάει τους ανθρώπους να αντιληφθούν τα συναισθήματά τους να αντιληφθούν από πού προέρχονται τα συναισθήματά τους, να μπορούν να ταξινομούν τα συναισθήματά τους και να μπορούν να καταλαβαίνουν και να κατανοούν τους άλλους ανθρώπους. Να έχουν συνέστηση για τους άλλους ανθρώπους. Και να μπορούν να καταλαβαίνουν επίσης από ποιο χώρο μιλάει ο καθένας. Να μπορούν να καταλαβαίνουν τα κίνητρα των άλλων ανθρώπων και να μπορούν να καταλαβαίνουν και τα δικά τους κίνητρα. Άρα για να καταλήξει ένας άνθρωπος να είναι ρατσιστής σημαίνει ότι είναι συναισθηματικά βλάκας. Σημαίνει ότι δεν έχει αναπτύξει καθόλου τις δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης και σημαίνει ότι έχει αφήσει τους πρόστιους με το οποίο λοβού του αχρησιμοποιεί του. Η πρόστιμη με το οποίο λοβεί είναι το τελευταίο κομμάτι του ανθρωπίνου εγκεφάλου το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι το πέρας της εφηβείας που για τα κορίτσια είναι γύρω στα 26 χρόνια και για τα αγόρια είναι γύρω στα 28 χρόνια και εκεί στους πρόσθιους με τοπίους λοβούς εδράζονται οι δεξιότητες της κρίσης και οι δεξιότητες της ανάλυσης και οι δεξιότητες της φραγής των ενστήκτων μας τα οποία είναι επικίνδυνα. Οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας ένστικτα επιβίωση όπω αυτό που ανέφερε η Κλειό σε αυτό που έγραφε προηγουμένω, τα οποία είναι ένστικτα επιθετικότητα και θανάτου. Ο Φρόιτ, ο πρώτο θεωρητικό τη ψυχανάλυση και της ψυχοθεραπεία και της ψυχολογία, έλεγε ότι υπάρχουν δύο βασικέ ενορμήσει στον άνθρωπο. Η ενόρμηση τη σεξουαλικότητα, η οποία μεταφράζεται σε ενόρμηση για ζωή και η ενόρμηση της επιθετικότητας η οποία μεταφράζεται σε ορμή για θανάτο και έστειχτο θανάτου. Ο άνθρωπος καλείται, ο άνθρωπος που ζει σήμερα, στο 2023, καλείται με βάση την εκπαίδευση, την παιδεία που έχει δεχθεί, με, φα... με βάση τον πολιτισμό και την κουλτούρα, με βάση τις ανθρωπιστικές αξίες και με βάση αυτά που μαθαίνει, από ποιου φορεί γνώσει είναι η απορία. Και αυτά που μαθαίνει να τα θέσει σε εφαρμογή και να λειτουργήσει, να χρησιμοποιήσει τους πρόστιου με τον ποιος λοβούς του για να φιλτράρει και τα συναισθήματα του και τις σκέψεις του και τις πράξεις τους. Για να μπορέσουν όμως οι πρόστιοι με το οι λοβοί να λειτουργήσουν επαρκώς πρέπει να έχεις καλλιεργημένη τη συναισθηματική νοημοσύνη. Κάτι το οποίο εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό δεν το κάνει. Υπάρχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες εκπαιδευτικοί που είναι πνευματικοί άνθρωποι και φωτεινοί άνθρωποι και λαμπεροί άνθρωποι και έχουν τον ανθρωπισμό τους ώστε να διδάξουν κρίση, ορθοκρισία και ανθρωπιστικές αξίες στα παιδιά. Όμως υπάρχει μεγάλο μέρο του μεγάλο μέρος του πληθυσμού που δεν είναι ενημερωμένοι για βασικές αλήθειες γύρω από την ανθρωπινή ύπαρξη. Και γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το κανάλι εδώ που είναι ψυχοεκπαιδευτικό, μιλάμε ξανά και ξανά για τον αρκισισμό στυλ προσωπικότητα, μιλάμε ξανά και ξανά για την συνεξάρτηση ως τη προσωπικότητα. Δύο από τα βασικά θέματα αυτού του καναλιού είναι ο αρκισισμός και η συνεξάρτηση. Έχουμε και πολλά άλλα θέματα, αλλά αυτά επανέρχονται σύνεχως γιατί είναι οι πιο σύγχρονες απαντήσεις της μικροκοινωνικής επιστήμης της ψυχολογίας. Όταν λέμε μικροκοινωνική επιστήμη, εννοούμε ότι εστιάζει στον άνθρωπο και σε διαδικές κυριοσχέσεις, ενώ μακροκοινωνική επιστήμη, όπως είναι η πολιτική επιστήμη, η κοινωνιολογία, εστιάζει σε μεγαλύτερες ομάδες ο ναρκισισμός και η συνεξάρτηση είναι cutting edge science, δηλαδή ό,τι τελευταίο έχει να μας προσφέρει η επιστήμη των ανθρωπίνων σχέσεων, για να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν ως θύτες, όχι σαν θύτες, ως θύτες, είναι στην πραγματικότητα θύτες, ότι υπάρχει μια τεράστια μερίδα του πληθυσμού η οποία είναι ψυχικά κακοποιητική, είναι θήτη σε ψυχολογικό επίπεδο και το να είσαι θήτη σε ψυχολογικό επίπεδο είναι εξίσου επικίνδυνο με το να είσαι θήτη σε σωματικό επίπεδο. Η ιστορία του γενεκοχτόνου της Όλγας, του Βαγγέλη, έχει πάρει τόση έκταση επειδή έστειλε τη γυναίκα στην εντατική και μετά στο νεκροταφείο. Υπάρχουν όμως Δυστυχώ. Εκατοντάδες χιλιάδες άλλες ιστορίες γυναικών αλλά και ανδρών Γιατί λέω δεν είναι μόνο ο μισογυνισμός πρόβλημα Είναι και ο μισανδρισμός πρόβλημα οι οποίοι, Τους οποίους στέλνουν Στη δυστυχία Στην κατάθλιψη Στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες Στη διαταραχή μετατραυματικού στρες Στην αρρώστια η οποία έχει ψυχολο, ψυχοσωματική προέλευση, σε ασθένειες που έχουν ψυχοσωματική προέλευση, εκατοντάδες χιλιάδες τύποι, οι οποίοι επειδή δεν είναι σωματικά κακοποιητικοί, δεν εντοπίζονται ούτε από το κοινωνικό σύνολο και ούτε από το δικαστικό σύστημα, το νομικό σύστημα, ως θύτες που είναι. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο, φανταστείτε, αν για αυτόν τον τύπο, ο οποίο ξυλοφόρτωσε την κοπέλα, η κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο, μιλώ για την προηγούμενη του κοπέ, γυναίκα, αυτή που έκανε το παιδί και πήγε στον Ολλανδία. Πήγε στο νοσοκομείο, πήγε στην αστυνομία, κρυβόταν ο, 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 ο κατανόμαστο για να αποφύγει το αυτόφορο και μετά τον άφησαν και μετά του βρήκαν και το ελαφρυντικό του, ότι εκ των υστέρων είπε στην αδερφή του να καλέσει το εκαθ. Αν για αυτόν που ήταν τόσο ξεκάθαρα και τόσο αποδεδειγμένα σωματικά βίαιος, η κοινωνία, οι αρχές, το δικαστήριο δεν έδρασε προληπτικά. Πώς θα δράσει για όλους αυτούς οι οποίοι είναι ψυχολογικά κακοποιητικοί, ψυχικά κακοποιητικοί, αδιόρατα κακοποιητικοί, τους ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας που δεν έχουν καμία ενσυναίσθηση και σκοτώνουν ψυχικά τους συντρόφους τους σκοτώνουν ψυχικά του άλλου ανθρώπου, τραυματίζουν ψυχικά του άλλου ανθρώπου επί καθημερινή βάση. Γι' αυτό τον λόγο σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσω, θα συνεχίσω να ανεβάζω βίντεο για τον αρκισμό, θα συνεχίσω να ανεβάζω βίντεο για τη συνεξάρτηση, θα συνεχίζω να προσπαθώ όσο μπορώ, όσο μπορώ να ενημερώνω του ανθρώπου, ούτω ώστε περισσότεροι άνθρωποι να αποκτήσουν να κινητοποιηθούν ώστε να αποκτήσουν δεξιότητε συναισθηματική νοημοσύνη, να αρχίσουν να χρησιμοποιούν επιτέλου του πρόστιου με τοπίου λογού του και για να μην γίνονται οι ίδιοι τοξικοί και θύτε, αλλά και για να σταματήσουν να είναι θύματα. Και να κινητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι ώστε να κάνουν ψυχοθεραπεία, για να ξεπεράσουν και τα τραύματα του παρελθόντος, τα οποία ο, λειτουργούν ως έναυσμα. Για δυσλειτουργικού τύπου προσωπικότητα, όπω είναι αυτός ενό ναυτιστή και ενό συνεξαρτώμενου, αλλά και για να ενδυναμωθούν, προκειμένου να μπορέσουν να ξεφύγουν από τέτοιε καταστάσει. Πιστεύω πω έχουμε σωτηρία. Πιστεύω πω έχουμε σωτηρία. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι καλύτερα με την έννοια του ότι τώρα έχουμε αρχίσει να τα λέμε με το όνομά τους. Το να ονομάζουμε πράγματα με το όνομά τους βοηθάει πάρα πολύ και στο να συνειδητοποιήσουν τα θύματα, ότι όντως είναι θύματα και να ζητήσουν βοήθεια. Βοηθάει πάρα πολύ όμως ώστε και η κοινωνία να αρχίζει να εντοπίζει τους θύτες και να τους τιμωρεί. Και θα, μα θα μου πείτε δεν υπάρχει επαρκής, επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για την ψυχική βία. Όχι, δεν υπάρχει και θέλουμε να υπάρξει στο μέλλον. Ήδη έχει ποινικοποιηθεί η ρητορική μίσου που είναι ένα αρκετά σημαντικό σημείο, όμως έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη να κάνουμε. Όμως αν η κοινωνία αρχίσει όχι να γίνεται βιτσιλάντε... όχι να πηγαίνουμε εμεί να τιμωρούμε του άλλου, να παίρνουμε το ρόλο του νόμου ή το ρόλο τη αστυνομία. Αν αρχίσουμε να αποκλείουμε αυτά τα πρόσωπα από τι ζωέ μα, αν αρχίσουμε να πηγαίνουμε no contact μαζί τους Αν αρχίσουμε να τους απομονώνουμε κοινωνικά Τότε θα έχουν κάποιες συνέπειες Χωρίς να σημαίνει ότι έτσι, έτσι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθούν ή θα αλλάξουν Όχι Αλλά θα γίνει πιο φανερό προς τους υπολείπους ότι πρόκειται περί προσώπου επικινδύνου Άλλα δύο πράγματα θέλω να πω το ένα είναι ότι θα ήταν εξαιρετικό... αν υπήρχε ένα γέλπι για ανθρώπους... όπως λέει και ο Δόκτωρ Ράμανιντς Διρβάσου... το γέλπι είναι μια ιστοσελίδα... που μπαίνεις και αφήνεις κριτικές για μέρη που έχει επισκεφτεί... για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρες κτλ. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμω ότι οι γυναίκες πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ μας, όπως και οι άνδρες πρέπει να αναπτύξουν. Οι ετεροφιλόφιλοι άνδρες μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ τους και οι γυναίκες μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ τους, ώστε να εμπιστευόμαστε, να εμπιστευόμαστε την κρίση της προηγούμενης γυναίκας, η οποία τον χώρισε και είπε ότι ήταν βίος. Γιατί πολλές φορές μπορεί μια κοπέλα να προσπαθήσει να προειδοποιήσει τη νέα σύντροφο αυτού που την κακοποίησε προηγουμένω και να μην την ακούσει. Αυτή η κοπέλα η καινούρια να μην είναι chick to chick, να είναι chick to dick. Δηλαδή να επιλέξει να πιστέψει τον άνδρα που τη λέει. Αυτή ήταν μια μπίπφρε, τι ακού τώρα. ζηλεύει που με έχει. Να ακούμε τι άλλε γυναίκε και να είμαστε, ε, να έχουμε συμμαχίε αγάπη. Και οι άνδρε να ακούνε του άλλου άνδρε. Δηλαδή, αν σου δίνει ανατροφοδότηση κάποιο, να την ακούσεις, να δώσεις προσοχή Να μην έχει. Γιατί στην ουσία οι γυναίκες που δεν έχουν αλληλεγγύη Για τις άλλες γυναίκες έχουν εσωτερικευμένο μισογενισμό Και οι άνδρες που δεν έχουν αλληλεγγύη για τους άλλους άνδρες... Έχουν εσωτερικευμένο μισανδρεσμό Φυσικά στις σχέσεις α, μεταξύ ανθρώπων που είναι στη queer κοινότητα Δεν παίζει αυτό το δίπολο άνδρας γυναίκα Είναι διαφορετικά τα πράγματα Πάλι όμως να δείχνουμε μία α, αλληλεγγύη προς τους άλλους ανθρώπους και αν ένας μας έχει ταλαιπωρηθεί και δηλώνει πως έχει ταλαιπωρηθεί από έναν άνθρωπο που θέλουμε να βάλουμε τώρα εμείς στη ζωή μας, να ακούσουμε για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας. Αυτέ ήταν οι απόψει μου σήμερα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ένα πολύ πιο light video τη νέα σεζόν. Όμω, αν θέλετε να γελάσετε και να φτιαχτείτε, δείτε το εγώ χθε live, γιατί είχε έτσι γέλιο, είχε, είχε ωραία vibes. Σα χαιρετώ. Φιλιά.